Κοιτάξτε, ένα τελικό έχουμε δει και καλύτερου. Με μια ομάδα deformé την ΑΕΚ, πολύ κακή, σε όλες τις γραμμές. Και ένας ΠΑΟΚ ο οποίος τη σεβάστηκε. Δηλαδή, είχαμε μια ΑΕΚ κακή και ένας ΠΑΟΚ που σεβάστηκε πάρα πολύ αυτή την ΑΕΚ. Like, μαλάκες, like. Η έκπληξη του Ίβιτ ήταν ότι ξεκινάει με τρία χαφ. Και τέταρτο τον πήγε σε ρόλο μπάσταρ δεμένο, εξτρεμοδεκαριού. Έκανε πολύ καλά την κίνηση να βάλει τον Γκάνιας να περιορίσει το Φλόρο Μάνταλο, ο οποίος Μάνταλος στα μεγάλα μάτς δεν παλεύεται. Είναι δηλαδή να παίρνει το σκουπόξυλο της μάγισσας του στον Ποπάι. Είναι και άσχημος παναθεμάτος, δεν ακούπησε την μπάλα. Τον εξαφάνισε ο Γκάνιας, όπως εξαφανίστηκε προς έκπληξή μου πολύ μεγάλη ο Αραούχο από το Βαρέλα, όμως με πάρα πολλά βοηθήματα από τον Κρέσπο που ήταν πολύ κοντά. Και πάρα πολύ κοντά έρχονταν και ο Μάτος. Ή κατά συνθήκη στη φάση ο Κάνιας, όταν η μπάλα πήγαινε προς τα εκεί. Ήτανε τριπλομπλοκαρισμένος ο Αραούχο. Δεν έχω δει πολύ τέτοιο καλό μαρκάρισμα από τον Αραούχο, τον οποίο εγώ τον φοβόμουν πάρα πολύ για το κομμάτι σκοραρίσματος. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Άρα λοιπόν, ο ΠΑΟΚ μπλοκάρει τα δύο μεγάλα του της ΑΕΚ, από εκεί και πέρα. Κάνει μια πούστικη κίνηση ο Ίβιτς, την οποία του την είπα όταν βρεθήκαμε τώρα, έξυπνη. Ευχαριστούμε. Καλή ξεκούρα. Να είστε καλά, Καλό βράδυ. Πάμε πελευθερό. Πάμε Θεσσαλικό. Ωραίο. Ωραίο γήπεδο, Καλό. Καλό γήπεδο. Παρατημένο όμως. Λοιπόν, μαξιρίνες τώρα. Τι κάνει αυτός. Επειδή τον είχε μάντου μάνο ο Τσιγκρίνσκι και τον πήγε πολύ καλά, τον Κρίγιοβιτς, άρχισε να τον βγάζει προς τα πλάγια και τον έπαιρνε μαζί του το Τσιγκρίνσκι, βάζοντας μέσα στην περιοχή από αριστερά προς τα center for τον Μπίζεσβαρ και με κίνηση τη 180 μοιρών, στροφή και προς τα μέσα, τον Τζάλμα Κάμπος. Και με τον Σάκοφ να βγαίνει σαν τέταρτος. Κάπως έτσι μπήκε το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ, αυτή την κίνηση. Με οποία όταν έκανα εγώ τον ίδιο στην ερώτηση, την έχεις κάνει στην προπόνηση αυτή την κίνηση ή βγήκε έτσι. Γιατί αν την έκανες, είσαι καλός προπονητής και πας με πολύ καλές προδιαγραφές προς τα μπροστά. Δεν μου εξήγησε ότι την έχουν δουλέψει. Μου είπε την αλήθεια, έτσι φάνηκε. Τώρα, Σιμόες Γιόχανσον και οι δυο μαζί, κάνω το πιο άσχημο παιχνίδι της καριέρας στην ΑΕΚ. Έτσι μια βραδιά για αυτούς άθλια. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την αδυναμία τους, να περσάρει λίγο ψηλά και να καθαρίσει το μάτι πιο μπροστά. Ήταν όμως πολύ λογικός ο ΠΑΟΚ, δεν το έκανε. Την περίμενε την ΑΕΚ. Την περίμενε, όπως ο πυγμάχος περιμένει τον κακό αντίπαλό του να ανοιχθεί και με ένα κροσέ να τον τελειώσει. Και έτσι την τελείωσε. Τώρα, δίκαια φωνάζουν οι αεξίδες. Δίκαια φωνάζουν οι αεξίδες για τον γκολ. Το δεύτερο δεν το είδα, έχω πληροφορηθεί όμως, γιατί τώρα αυτό το γήπεδο, ότι είναι 2 μέτρα offside. Εκείνο το οποίο φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ δυναμώνει και στη διαιτησία, δεν είναι τον γκολ. Γιατί στον γκολ μπορεί να του φύγει του μαλάκα του υπόπτη φάση. Είναι ότι δεν κοκκινίζεται ο Μάτος στη φάση του δευτέρου λεπτού. Στην αγωνιά, επάνω σε, δεν θυμάμαι, σε ένα ραούχο αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι, ήταν μια αγερή αγωνιά. Εκεί ο διαιτητής δίνει φάουλ και δεν δίνει ούτε κίτρινη κάρτα. Εκεί δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει το κονέ του. Όχι στο γκολ. Το γκολ μπορεί του μαλάκα του επόμενου να του φύγει. Το ότι ο ΠΑΟΚ ευνοείται και παίρνει τα σπόρια είναι στην αποβολή που δεν τρώει ο Μάτος. Και εδώ φυσικά δεν το λέει κανένας, γιατί ο καθένας γράφει για την ομάδα που αγαπάει. Και εγώ σαν ουδέτερος λέω δίκαιη νίκη του ΠΑΟΚ. Δίκαια φωνάζει για δυο φάσεις. Και ματς καριέρας. Κοουτσάρισμα καριέρας για τον Ίβιτς. Και ο Γλύκος είναι πολύ τυχερός. Που στη μαλακία του επάνω βρίσκει μια εκτός ο κακή και της παίρνει το κύπελλο και ξεχνιέται η κακή του παρουσία. Βέβαια ο Γλύκος, να πούμε, ότι στα προηγούμενα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και ιδιαίτερα στην Τούμπα έδωσε την πρόκληση για να πάει η ομάδα στο τελικό. Τα σούτια από οξύδες σε εξίδες, φίλε, τα είδα από κοντά. Είδα πολύ ξύλο στα επίσημα, δεν ξέρω αν τα έχεις στην τηλεόραση, το πολύ το ξύλο έπεσε στα επίσημα, γιατί εκεί πέσαν μπουνιές.
τα άλλα, τα παιδάκια, που σπάσαν κεφάλια, παίζανε αυτό που λέμε, σου πετάω μια καρέκλα, σου πετάω ένα ρόπαλο, σου πετάω κάτι κτλ. Εκεί έπεσαν μπουνιές. Δηλαδή το ξύλο το που έπεσε στα επίσημα ήταν συγκλονιστικό, φανταστικό. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Το άλλο ήταν μάπα, δεν ήταν τίποτα το σημαντικό. Τι. Τι ζώνη ρε μαλάκα. Τι ζώνη. Επίσημα από κάτω. Τι. Ελκύδο. Το έβγαλαν εξήνες στις ζώνες. Εκεί. Τα μούτρα που φάξε. Καλά, αυτό ήταν ξύλο. Τα μούτρα. Καλά ήταν. Αυτά ήταν ξύλο. Γιατί τα απέναντι ήταν ωραία. Κατά ήταν απέναντι. Τα απέναντι τι ξύλο είδαμε. Τι. Αρχίδι. Πίσω ένας μετά πίσω άλλος. Πίσω ένας πίσω άλλος. Κατάλαβες. Εμείς θέλαμε το άλλο το ξύλο. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει ένα center for μεγάλο, σπουδαίο. Πρέπει να πάρει έναν εξτρέμ δεξιό, τρομερό ωραίο, και ένα δεκάρι για να πάρει το πρωτάθλημα. Και να κρατήσει και αυτούς που έχει. Πίσω είναι καλά ο ΠΑΟΚ. Πίσω είναι πολύ καλά ο ΠΑΟΚ. Και φυσικά να πάρει τον Γκίζα, τον Καλογερόπουλο, τον Κομίνη, όλους αυτούς τους καλούς ανθρώπους. Τον Λάιτσμαν, τον Λόγκο. Λοιπόν, φτάσαμε στο πάρκινγκ. Ετοιμαζόμαστε, πάμε ξενοδοχείο, παίρνουν αυτά τα πράγματα του, δρόμο για Θεσσαλονίκη, πανηγυρισμούς, πίτες. Θα φάμε κανένα σάντουιτς στον δρόμο, δεν είναι μαλακισμένα. Όχι, όχι, μέχρι το Λευκό το πύργο τώρα το πάμε εμείς, θα έχουν φύγει. Καλό βράδυ κύριε κομμουνιστά μου, σε φιλό. Βλέπετε ότι δεν είμαστε λαμό για να παίρνουμε λεφτά, χορηγούς δεν έχουμε μεγάλους. Τους παπάδες δεν τα πάμε καλά, με την εξουσία δεν τα πάμε καλά. Στην παρακμή είμαστε εδώ στον παρακμιακό καθημερινό. Βλέπεις μια κατάσταση του Έλληνα μέσα στο καφενείο, ένα ευρώ καφές, μισό ευρώ το κουλούρι, λαϊκό δικαστήριο έξω, προποτζίδικο παρακεί, το γήπεδο του ΠΑΟΚ στα 500 μέτρα, στα 700 μέτρα του Άρη, στο χιλιόμετρο το Χαφτατζόγλιο, είμαστε στο άντρο της παρακμής. Οπότε τι ζητάμε? Δεν μας στηρίζουν οι μεγάλοι χορηγοί, τι θέλουμε, να μας κάνετε like. Γιατί να μπορέσουμε να λιγδώσουμε λίγο τα τεράκια μας. Να είστε καλά. Ραπτό.gr. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες. Like, like, μαλάκες, like, like. Για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.